Η κυβέρνηση αυτή ανατράπη. Η κυβέρνηση αυτή έχασε τη δεδηλωμένη. Έπεσε από τη διάσπαση, δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι πασιφανές και δεν νομίζω τώρα ότι επειδή γίνονται κάποιες προσπάθειες στις τελευταίες μέρες κολυσιεργειών και δημιουργίας εντυπώσεων, νομίζω ότι αυτές οι προσπάθειες είναι μηδενικού πολιτικού αποτελέσματος. Διότι οι πολιτικές επιλογές του καθενός είναι καθαρές, διάφανες και ενώπιον του ελληνικού λαού. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας απέδειξε ότι είναι συμβατός και με τις προνοίες του συντάγματος αλλά και με την πολιτική ηθική η οποία επιτάσσει, εάν χάνεις τη δεδηλωμένη, να προσφεύγεις στον ελληνικό λαό. Ο αντίπαλος δεν ήταν μόνο στο πολιτικό επίπεδο. Υπήρξαν και οικονομικά συμφέροντα τα οποία δυσαρεστήθηκαν με τις επιλογές μας και κυρίως κέντρα έξω από τη χώρα τα οποία νομίζω ότι και ο ελληνικός λαός έχει αντιληφθεί. Ποια ήταν η αρχική αντιμετώπιση της κυβέρνησής μας και τι θα επιθυμούσαν να δείξουν σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς τι σημαίνει η επιλογή μιας αριστερής κυβέρνησης. Οι θεατές μας τώρα που μας κοιτούν, κύριε Ταλαμάγκα, θα πρέπει να αποφασίσουν αν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα κάτσει ο Αλέξης ο Τσίπρας ή κάποιος άλλος. Ο Αλέξης ο Τσίπρας έχει κάνει σε όλους τους τόνους καθαρό ότι το ελληνικό χρέος πρέπει να αναδιαρθρωθεί, να απομειωθεί, να ελαφρύνει το βάρος το οποίο υπομίζεται ο Έλληνας πολίτης και η ελληνική οικονομία, και τα κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αντιπολίτευση κάναν καριέρα διατυμπανίζοντας τη θέση ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.